Τα αγήματα, τα τιμητικά αγήματα του στρατού, της ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας βρίσκονται εδώ και αρκετή ώρα στην θέση τους και αυτά βεβαίως σε αυξημένη ετοιμότητα, δεδομένου ότι πια είναι θέμα χρόνου πότε το Air Force One θα πάρει την ακριβή του θέση εδώ που έχει στρωθεί το κόκκινο χαλί, πότε θα ανοίξει πόρτα για να κατέβει από το αεροσκάφος ο Μπαράκ Ομπάμα και να γίνει έτσι και επισήμως ο τέταρτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα φτάσει στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του. Ενδεχομένως εσείς θα έχετε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα του αεροσκάφους, το οποίο κινείται στον αεροδιάδρομο. Το βλέπουμε να πλησιάζει στο σημείο που είναι το σημείο της υποδοχής. Είναι το γαλανόλευκο αμερικανικό αεροσκάφος. Ο Μπαράκ Ομπάμα, για να σας δώσω την πρώτη εικόνα που θα βρει εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα βρει ένα αεροδρόμιο σημεοστολισμένο από πολλές σημαίες και οι αστερόες και οι γαλανόλευκοι έχουν ντύσει τον διάδρομο του αεροδρομίου προκειμένου να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τον υψηλό προσκεκλημένο. Και βεβαίως πολλοί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και οπερατέρ έχουν πάρει τη θέση τους προκειμένου να